Εντάξει, είμαστε παιδιά. Ναι, ναι. Καταρχάς, να ευχηθώ Χριστός Ανέστη σε όλους, στους συμπολίτες μας και σε εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι η πρώτη ουσιαστικά συνέντευξη τύπου που κάνουμε, ως με τον νέο μας θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης του Δήμου Σερών. Και την κάνουμε θελημένα μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να δίναμε στην Δημοτική Αρχή έναν χρόνο εύλογο στον οποίο θα μπορούσε να ξεδιπλώσει και να κάνει το έργο της. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και ένα έργο το οποίο αξιολογείται από τους πολίτες. Ο δικός μας όμως ρόλος είναι, ο θεσμικός ρόλος, είναι ως αντιπολίτευση να είμαστε παρόντες σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν για τους δημότες μας και να παρεμβαίνουμε εκεί που υπάρχουν αστοχίες, προβλήματα ή παρατυπίες. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Και επειδή δυστυχώς δείχνει η Δημοτική Αρχή να μην αντιλαμβάνεται αυτόν τον θεσμικό σοβαρό ρόλο, και αυτό το εισπράττουμε στις συνεδριάσεις του Δημοτικών μας Συμβουλίων, στα Δημοτικά Συμβούλια που ευτυχώς τα προηγούμενα 4 χρόνια όταν ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή, ήταν συμβούλια που κυριαρχούσε ο πολιτικός, ο πολιτισμός, ο διάλογος και υπήρχαν ελάχιστες στιγμές αντικλήσεων ή εντάσεων, τώρα είναι ο κανόνας. Ειδικά ο Μιλών, όταν παίρνει το λόγο, εκπροσωπώντας τους μισούς ουσιαστικά σεραίους που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές στην παράταξη της Συμμαχίας Σεραίων, τους χιλιάδες αυτούς σεραίων, γίνομαι δέκτης από συμπεριφορές οι οποίες δεν τιμούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμπεριφορές από συγκεκριμένα πρόσωπα, όχι από όλα. Δυστυχώς με ανοχή και του Προέδρου. Μια συμπεριφορά η οποία αντανακλά όχι μόνο στο πρόσωπό μου, αλλά αντανακλά στο σύνολο των πολιτών του Δήμου Σερών. Θέλουν σεβασμό στη διαφορετική άποψη, θέλουν πάντοτε να έχει ο καθένας τον διακριτό του ρόλο. Γιατί η Δημοτική Αρχή χωρίς αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν πραγματικά φαινόμενα αλαζονίας, υπάρχουν φαινόμενα αυταρχισμού, υπάρχουν φαινόμενα εκδικητικότητας από τη Δημοτική Αρχή, στα οποία δεν μπορούμε πλέον να είμαστε σιωπηλοί. Και δεν οφείλουμε να είμαστε σιωπηλοί. Γιατί γινόμαστε καθημερινά δέκτες τέτοιων συμπεριφορών. Θα ξεκινήσω όμως τη συνέντευξη σήμερα τύπου από την απαράδεκτη συμπεριφορά του χθεσινή. Από μια άκυρη διαδικασία, ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο συγκλήθηκε παράτυπα, άρα εκ των πραγμάτων δεν ισχύει το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο, που ήταν μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, υπάρχει μια νομοθεσία την οποία πρέπει να την σεβόμαστε όλοι. Και δεν είναι κακό να κάνουμε λάθη. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή, και οι συνεργάτες μου, και εγώ, όλοι μας, μπορεί να κάνουμε λάθη ή να παραλείψουμε κάποια πράγματα. Ερχόμαστε και τα διορθώνουμε. Λέμε ένα συγγνώμη και τα διορθώνουμε. Δεν επιτεθέμεθα σε αυτούς οι οποίοι προσδιορίζουν αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν χθες. Έγιναν πολλαπλά λάθη. Λάθη τα οποία είχαν να κάνουν με την νομιμότητα καταρχάς της συνεδρίασης. Δεν μπορεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία που να λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια ειδική πρόσκληση που στέλνεται σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή η πρόσκληση πρέπει να σταλεί 10 μέρες πρωτού. Δεν λέει ούτε 9, ούτε 8, ούτε 7. Μα στάλθηκε 10 μέρες πρωτού. Όχι. Η απάντηση είναι ότι μα στάλθηκε ανήμερα του Πάσχα. Άκουσαν, την ημέρα του Πάσχα. Που δεν συμπληρωνόταν αυτές οι 10 μέρες που έβαζε, βάζει σαφώς ο νομοθέτης, δεν το βάζει ενδεικτικά, το βάζει σαφώς. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς είναι ότι είναι παράτυπη διαδικασία. Αφήστε την, κάντε την με τον σωστό τρόπο που πρέπει σε επόμενο χρονικό διάστημα και προφανώς να συμμετέχουμε. Ήταν μόνο αυτό η παράτυπη χθες? Όχι. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στέλνονται 3 μέρες προτού τη συνεδρίαση. 3 μέρες. Πότε μας έστειλαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης? 3 ώρες προτού από τη συνεδρίαση.
Φανταστείτε δηλαδή τα μέλη της αντιπολίτευσης. Είχαμε τα θέματα της ημερής της διάταξης 3 ώρες προτού για να προετοιμαστούμε για να τα συζητήσουμε. Σοβαρότατα θέματα. Θέματα τα οποία θα πρέπει και η αντιπολίτευση να είναι παρούσα. Εντοπίσαμε λοιπόν αυτές τις βασικές αδυναμίες που υπάρχουν στο συγκεκριμένη συνεδρίαση και προτείναμε το αυτονόητο. Για να μην ούτως ή άλλως αυτή η συνεδρίαση κηρυχθεί άκυρη από την αποκεντρωμένη, ας μην γίνει και ας γίνει σε επόμενο στάδιο. Και εδώ ξεκινάει πραγματικά μια ανεπίτρεπτη συμπεριφορά από την Δήμαρχο, η οποία χαρακτήρισε την αποχώρηση της δημοτικής ομάδας σαν ένα πρόσχημα για να πάμε να δούμε ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά από μια Δήμαρχο που εκπροσωπεί ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Είναι ντροπή. Ποτέ δεν προσβάλαμε έτσι αυτοδιοικητικά κανέναν. Είχαμε τις ενστάσεις μας, έχουμε τα βασικά δικαιώματα τα οποία τα έχει όλος ο σεραϊκός λαός και αποχωρήσαμε και αιτιολογήσαμε την αποχώρησή μας. Και είδα σήμερα ένα δελτίο τύπου που αντί να βγαίνουν και να λένε εντάξει, γίνονται λάθη, ας τα δούμε όλοι με ένα μάτι μιας κατανόησης, βγαίνουν και επιτίθενται σε μένα για σόου όπως αναγράφεται, το οποίο έγινε χθες και θα γίνει και σήμερα. Δυστυχώς, τα σόου μας έχουν συνηθίσει πλέον να τα κάνουν από τη Δημοτική Αρχή και σόου στην Δημοτική Επιτροπή και στα Δημοτικά Συμβούλια με όλους αυτούς τους τραμπουκισμούς που υφίστανε εγώ προσωπικά και μέλη της παράταξής μας. Και δυστυχώς αυτοί οι τραμπουκισμοί δεν βρίσκουν απάντηση από την Δημοτική Αρχή και από το Προεδρείο. Είναι συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία με το που παίρνουν το λόγο αρχίζουν και φωνασκούν, δείχνοντας ένα επίπεδο το οποίο το δείχνει και βάζει σαν στόχευση και η ίδια η Δημοτική Αρχή, η ίδια η Δήμαρχος. Αφού επιτρέπει όλες αυτές τις συμπεριφορές και όχι μόνο τις επιτρέπει, τις εκπέμπει και η ίδια. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο αυτό θέμα, το χθεσινό, είναι θέμα, η συμπεριφορά η χθεσινή είναι συμπεριφορά απαράδεκτη και είναι συμπεριφορά στην οποία νομίζω ότι οι σεραίοι, οι συμπολίτες μας θα δώσουν, βγάζουν τα συμπεράσματά τους και θα δώσουν όποτε πρέπει και τις απαντήσεις τους μέσα από την γνώμη που διαμορφώνουν για το ήθος και την αλαζονία αυτής της Δημοτικής Αρχής. Μια Δημοτικής Αρχής που βγήκε με ελάχιστη διαφορά. Πριν από 5 χρόνια, 4 χρόνια, ομιλών και οι συνεργάτες μου, ως Συμμαχία Σεραίων, βγήκε με 5.000 ψήφους διαφορά. Με πάνω από 10 μονάδες διαφορά, 15 μονάδες διαφορά. Και σεβόμασταν από την πρώτη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου, σεβόμασταν απόλυτα την αντιπολίτευση. Δεν το βλέπαμε σαν αντιπολίτευση. Το βλέπαμε σαν συνεργάτες με διακριτούς ρόλους και γι' αυτό έτσι πορευθήκαμε. Για τον απόλυτο σεβασμό. Τι πράγμα είναι αυτό? Τι πράγμα είναι αυτό που βιώνουμε από μια Δημοτική Αρχή που βγήκε οριακά? Ακόμη και το δικαίωμα της παράταξής μας να κάνει προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο αμφισβητήθηκε εντονότατα. Από ποιους? Από ανθρώπους που οι ίδιοι πριν από 10 χρόνια περίπου αμφισβήτησαν, όπως είχαν το δικαίωμα και πολύ καλά έκαναν, ένα άλλο οριακό αποτέλεσμα στις αίρες. Εδώ έχουμε λοιπόν μια αλακάρτ προσέγγιση των θεμάτων. Η σημερινή όμως συνέντευξη τύπου έχει να κάνει με αυτά τα οποία θα λέγαμε και θα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο οπωσδήποτε, γιατί θα συγκληθεί και πάλι η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας με το θέμα του κολυμπητηρίου. Έχει να κάνει κυρίως με το θέμα του νέου κολυμπητηρίου και σε τακτά πλέον χρονικά διαστήματα και από εβδομάδα και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ερχόμαστε και θα κάνουμε συνέντευξη τύπου για να ενημερώνουμε τους αιρέους για μια σειρά θεμάτων που τους απασχολούν. Για μια σειρά θεμάτων που τους πληγώνουν. Για μια σειρά θεμάτων που βρίσκουν απέναντι μια Δημοτική Αρχή η οποία δεν τους αξίζει, δεν μας αξίζει. Είχαμε
Έχουμε το θέμα του γηπέδου, έχουμε το θέμα των COVID, του προσωπικού του Δήμου, της έλλειψης προσωπικού του Δήμου και της συμπεριφοράς σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με υποδομές, έχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα χωριά, έχουν θέματα να κάνουν με συμπεριφορές σε συμπολίτες μας. Όλα αυτά θα βγαίνουν και θα τα λέμε. Και αυτό είναι και το δικαίωμά μας, αλλά κυρίως είναι η υποχρέωσή μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ψήφισαν και σε αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Καταρχάς, για το θέμα του κολυμπητηρίου του νέου, σήμερα θέλω να υποθούν, όπως σας λέω, η ίδια ακριβώς τοποθέτηση θα γίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τρία ψέματα, τρεις αλήθειες και τρία αμήλικτα ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή. Και θα ξεκινήσω με τα τρία ψέματα και τις αλήθειες που συνοδεύουν αυτά τα ψέματα, τα οποία λειτουργήσαν όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως προεκλογικά. Ψέμα νούμερο 1. Το 2019 πήρε η Δημοτική μας Αρχή μία έτοιμη χρηματοδότηση. Αλήθεια. Νούμερο 1. Η χρηματοδότηση αυτή δεν ήταν έτοιμη. Γιατί το τεχνικό δελτίο, με καλά ακούσατε, τεχνικό δελτίο στο οποίο βασίστηκε αυτή η αρχική χρηματοδότηση, η οποία χρηματοδότηση υπήρχε. Προσέξτε λίγο, η χρηματοδότηση υπήρχε. Το ερώτημα ήταν αν ήταν έτοιμη αυτή η χρηματοδότηση, όριμη αυτή η χρηματοδότηση να προχωρήσει. Βασίστηκε λοιπόν αυτή η χρηματοδότηση σε ένα τεχνικό δελτίο το οποίο ήταν και ξεπερασμένο και ανεφάρμοστο. Αν είχαμε απλώς επικαιροποιήσει εκείνο το τεχνικό δελτίο, είναι ουσιαστικά η συνέχεια του 2004. Εκεί βασίστηκε. Στο έργο όπως ξεκίνησε το 2004, με εκείνο ουσιαστικά το τεχνικό δελτίο προχώρησε όλη η μελέτη. Αν είχαμε εφαρμόσει, είχαμε επικαιροποιήσει απλώς αυτό το τεχνικό δελτίο, θα είχαμε ένα κολυμπητήριο κλειστό και άχρηστο. Εμείς τι κάναμε? Εμείς προτιμήσαμε να βρούμε μια χρηματοδότηση και μέσω του τέως υπουργού του κ. Καραμαλή και κάναμε μια νέα προγραμματική. Μια νέα προγραμματική από την αρχή. Δεν βασιστήκαμε σε αυτό το ανέτοιμο, ανώριμο που βρήκαμε το 19. Και εδώ να βάλω και μια υποσημείωση. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά. Τα έργα που έβγαλε μάλλον τις χρηματοδοτήσεις που είχε ο Αγγελίδης και τις χρηματοδοτήσεις που είχε ο Καραμαλής. Προσέξτε λίγο. Οι χρηματοδοτήσεις είναι ένα σύνθετο αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών των πολιτικών, προφανώς συμμάχων που έχει ο καθένας, των πολιτικών πιέσεων που γίνονται, αλλά και τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Κύριος Αγγελίδης με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ενέγραψε αυτή τη χρηματοδότηση. Η νέα Δημοτική Αρχή της Συμμαχίας Αιρέων μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Καραμαλή εγγράψαμε μια επιπλέον χρηματοδότηση για να γίνει το κολυμπητήριο όπως πρέπει. Αλλά το πρώτο ψέμα είναι ότι δεν κάνατε τίποτα από το 19 και δεν ξεκινήσατε κάτι που βρήκατε έτοιμο. Δεν ήταν έτοιμο, δεν ήταν όριμο, ήταν μια ουσιαστικά, αν την επικαιροποιούσαμε απλώς, μια άχρηστη, θα ήταν ένα άχρηστο και κλειστό κολυμπητήριο. Γιατί? Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, αν επικαιροποιούσαμε εκείνη τη μελέτη, θα ήταν ένα κολυμπητήριο που θα κόστιζε με τα σημερινά ενεργειακά δεδομένα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, το χρόνο, συγγνώμη, άρα θα ήταν ένα κολυμπητήριο κλειστό. Το θέλαμε. Ψέμα νούμερο 2. Καθυστερήσατε τη σύμβαση για τη μελέτη. Η δημοπράτηση της σύμβασης έγινε στις 13 του 2021. Τότε ξεκίνησε η δημοπράτηση της σύμβασης. 13 του 2021. Και γιατί ξεκίνησε τότε? Γιατί η προγραμματική που υπογράψαμε με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η προγραμματική με την οποία ξεκινούσε ουσιαστικά αυτό το έργο, υπογράφηκε
στις 3.12 του 20. 3.12 του 20 υπογράψαμε προγραμματική με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και γιατί υπογράψαμε 3.12 του 20? Γιατί όπως σας είπα έπρεπε να προσδιοριστούν οι νέες προδιαγραφές για αυτό το έργο και να μπει φυσικά και η ενεργειακή αναβάθμιση και ο χαρακτηρισμός βιοκλιματικού του πλημμυτηρίου. Άρα 3.12 έγινε η υπογραφή της προγραμματικής και πότε γίνεται το ξεκίνημα της δημοκράτησης. Η δημοκράτηση λοιπόν ξεκινάει από τις 13 του 21. Το ιδανικό σενάριο ήταν ποιο? Το ιδανικό μας σενάριο, αυτό στο οποίο βασιζόμασταν και λέγαμε ότι έτσι θα πάει η κατάσταση, και γι' αυτό με βλέπατε από την αρχή στο ξεκίνημα που βάζαμε κάποιες ημερομηνίες οι οποίες ήταν οι προβλεπόμενες. Ότι μετά τις 3.12 που θα υπογράφαμε τη σύμβαση με την προγραμματική με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα προχωρούσαμε στην διακήρυξη της μελέτης. 13 την κάναμε, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βγήκε στον αέρα. Κανονικά όλη αυτή η διαδικασία θα έπαιρνε κανένα εξάμηνο, άρα μέχρι το καλοκαίρι του 2021 θα είχαμε ανάδοχο για τη μελέτη. Θα γινόταν η μελέτη μέσα σε ένα χρόνο, τόσο ήταν η προβλεπόμενη διαδικασία, άρα το καλοκαίρι του 2022 θα είχαμε μελέτη. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Θα είχαμε τη μελέτη για το έργο και θα προχωρούσαμε σε δημοπράτηση του έργου στο καλοκαίρι του 2022. Και το 2022 το έργο θα ξεκινούσε. Με ένα χρόνο αποπεράτωσης ανάλογα με τις εργασίες που πήγαινε. Αυτό ήταν το αρχικό σενάριο. Γιατί δεν τηρήθηκε όμως αυτό? Όπως σας είπα, μέχρι και τον Μάρτιο του 2021 πήγαν τα πράγματα σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Τι έγινε εκεί? Από τον Μάρτιο του 2021, ξέρετε πότε υπογράφηκε η μελέτη, η σύμβαση με τους μελετητές? Από τον Μάρτιο του 2021. Τον Μάιο του 2022. Ένα διάστημα δηλαδή 14 μηνών. Ξέρετε γιατί? Φταίει ο Δήμος? Ήταν κάτι που ο Δήμος ήταν να κάνει γρήγορα και δεν το έκανε? Η απάντηση είναι όχι. Έγιναν επανελειμμένες προδικαστικές προσφυγές από τις εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό για τη μελέτη. Μία από αυτές τις εταιρείες είναι η εταιρεία που ανέλαβε το έργο. Στελέχη αυτής της εταιρείας και μέτοχοι της εταιρείας αυτής ακόμη και μέχρι σήμερα είναι η αντιδήμαρχος και έμισθη αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κυρία Χατζηγαβρίλ, και ο έμισθος γενικός γραμματέας του Δήμου, ο σύζυγός της, ο κύριος Αναστασιάδης. Να μην χαρακτηρίσω εδώ όλη αυτή την συγγενική, να το πω έτσι, σχέση νεποτισμού που ισχύει στο Δήμο Σερών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αντρόγινο να έχουν θέσεις ευθύνης, έμισθες θέσεις ευθύνης στο Δήμο Σερών. Αλλά αυτό το αφήνω στην κρίση των Σερών. Αυτοί θα το κρίνουν, αυτοί θα το αξιολογήσουν. Δεν είναι κάτι παράνομο, είναι κάτι όμως το οποίο σε ηθικό αυτοδιοικητικό δεν μπορεί να σταθεί. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν και μέτοχοι, κυρία Χατζηγαβρίλ, δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Αναστασιάδης, αλλά και εκπρόσωποι της εταιρείας, της αναδόχου εταιρείας, σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχαμε και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που θα σας πω στη συνέχεια. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι εταιρείες κάνουν προδικαστικές προσφυγές, κάνουν ενστάσεις, υπάρχουν διαδικασίες στις οποίες δεν μπορεί ο Δήμος να ελέγξει και τελειώνει η δημοπράτηση μετά από πολλά πολλά κύματα. Τελειώνει η δημοπράτηση τον Μάιο του 2022 και ανακάνουμε σύμβαση με την εταιρεία αυτή το Μάιο του 2022. Με έναν χρόνο αποπεράτωσης της μελέτης, χρονικό διάστημα αποπεράτωσης της μελέτης, 12 μήνες. Άρα μέχρι το Μάιο του 2023 πρέπει να έχουμε έτοιμη τη μελέτη. Σε ένα τρίτο λοιπόν. Οι μελετητές έκαναν τη δουλειά τους έγκαιρα και γρήγορα, αλλά ο Δήμος ευθύνεται που δεν τελειώνει
αυτή η δουλειά. Αλήθεια τρίτη. Όπως σας είπα, η σύμβαση υπογράφτηκε στις 24 Πέμπτου του 22. Ξέρετε πότε πήγε η μελλοντική ομάδα τα σχέδια, τα αρχιτεκτονικά σχέδια στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Τα πήγε στις 13 Δωδεκάτου του 22. Και γιατί αυτά τα σχέδια είναι η βάση των σχεδίων για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες μελέτες. Είναι δηλαδή το πρώτο στάδιο. Πότε τα πήγε? Τον Δεκέμβριο του 22. Δηλαδή, χωρίς να γίνει καμία συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που η συνάντηση ήταν από τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να είχαν κάνει οι μελετητές. Να πάνε να δούνε τα δεδομένα, ότι αλλάζουν τα δεδομένα, ότι αλλάζουν οι προδιαγραφές, ότι έχουμε νέες προδιαγραφές σε σχέση με αυτές που ίσχυαν. Αντί να το πάρουν από την αρχή, να το κάνουν από την αρχή, υπέβαλαν τη μελέτη, την υπέβαλαν και μετά έκαναν συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ξέρετε πότε έκαναν τη συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Τον Φεβρουάριο του 23. Τρεις μήνες προτού τελειώσει η προθεσμία της μελέτης, που έπρεπε να την είχαν έτοιμη τη μελέτη, τρεις μήνες προτού πηγαίνουν και κάνουν συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία για να, που τους πήγαν τα σχέδια, για να πούν τις παρατηρήσεις της Γενικής Γραμματείας. Και εκεί η Γενική Γραμματεία τους λέει το αυτονόητο. Έρχεστε τώρα. Το έργο κινδυνεύει να πενταχθεί με δικιά σας υπετιότητα. Έχω εδώ το έγγραφο της Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας, η οποία, ξέρετε τι λέει, το έγγραφο. Ότι το έργο κινδυνεύει, γιατί από τότε άρχισε να κινδυνεύει το έργο με αυτή την καθυστέρηση, γιατί ο ανάδοχος, εδώ τα λέει ο Δήμος, τα λέει ο Χρυσάφης, τα λέει η Γενική Γραμματεία για τον ανάδοχο, στελέχη του οποίου ήτανε μέλη της παράταξης κυρίας Μπλιάνγκα, τα οποία έκαναν όλα αυτά τα οποία έκαναν ή δεν έκαναν. Μέτοχος, ακόμη και τώρα είναι μέτοχος η κυρία Χατζηγαβρίλ, ακόμη και τώρα έχει κατηθυμένο το πτυχίο της. Και οι δύο έχουν κατηθυμένο το πτυχίο τους σε αυτή την εταιρεία που έχει γίνει ανάδοχος, που είναι ανάδοχος. Έχουν το πτυχίο τους ακόμη και τώρα. Το ότι, να το πω έτσι, έκανε αίτηση όπως απήντησε στον κύριε Μισερλή, κύριε Χατζηγαβρίλ, έκανε αίτηση για να αποσύρει το πτυχίο της, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ακόμη και τώρα μέτοχος και ακόμη και τώρα και η κυρία Χατζηγαβρίλ και ο κύριος Αναστασιάδης έχουν τα πτυχία τους στην εταιρεία. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι για να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό μια εταιρεία πρέπει να έχει κάποια τάξη πτυχίου. Αυτή η τάξη πτυχίου είναι το άθροισμα των πτυχίων που παίρνει από διάφορους μελετητές μηχανικούς. Άρα και το πτυχίο της κυρίας Χατζηγαβρίλη και το πτυχίο του κυρίου Αναστασιάδη ήταν μέσα στην ομάδα που πήρε η εταιρεία αυτή το έργο. Και τι γίνεται? Το εξής απαράδεκτο. Οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι είναι στελέχοι αυτής της εταιρείας, οι ίδιοι έρχονται τον Ιανουάριο φέτος και δίνουν παράταση στην εταιρεία για να παρατείνει τις εργασίες της. Οι ίδιοι δηλαδή, Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη. Οι ίδιοι που είναι οι μέτοχοι, οι ίδιοι οι οποίοι είναι τα πτυχία τους κατεθεμένα στη Γενική Γραμματεία, στο Υπουργείο για την εταιρεία, οι ίδιοι έρχονται και λένε ναι, συμμετέχουν δηλαδή σε όργανο το οποίο δίνει παράταση στην εταιρεία. Πόσο νόμιμο και ηθικό είναι αυτό? Αλλά ήθελα να συνεχίσω για αυτό το τρίτο ψέμα. Δεν έγιναν λοιπόν καθόλου επαφές. Η επαφή έγινε στον δεύτερο, όπως σας είπα, του 23, τρεις μήνες προτού τη λήξη της σύμβασης. Και προφανώς εκεί η Γενική Γραμματεία τους απάντησε το αυτονόητο. Αυτό που σας διάβασα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά στις 9 Πέμπτου του 23, προσέξτε, 20 μέρες προτού τη λήξη της σύμβασης, έρχονται και κάνουν παύση εργασιών, γιατί δεν είχαν πληρωθεί, όχι επιτιότητα του Δήμου, έναν λογαριασμό που είχαν υποβάλει το Σεπτέμβριο του 23.
Σεπτέμβριο του 23 υπέβαλε ένα λογαριασμό γύρω του 22, ναι, συγγνώμη. Υπέβαλε ένα λογαριασμό γύρω στις 60.000, 50.000. Συγγνώμη, 60.000. 60.000 ήταν ο λογαριασμός που υπέβαλε. Ούτε το 1/10 του συνολικού έργου. Και έρχονται και κάνουν παύση εργασιών μετά την συνεδρίαση που κάνανε, μετά τη συνάντηση που κάνανε στη Γενική Γραμματεία, ακριβώς για να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν όλη αυτή την καθυστέρηση. Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι τις 9/5 του 23, πρέπει να είχαν τελειώσει το 95% των μελετών. Γιατί η προθεσμία ήταν, όπως σας είπα, 24/5 του 23. Έρχονται κάποιες μέρες προτού και κάνουν παύση εργασιών. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Δεν σταματάει εκεί όλο αυτό το σκάνδαλο με αυτή την εταιρεία, με αυτή τη συμπεριφορά τους. Σαν μην έφτανε αυτό, έρχονται και ζητάν με έγγραφό τους στις 31/5 του 23 επιπλέον χρήματα, άλλες 100 περίπου χιλιάδες, για αρχιτεκτονική αποτύπωση και προσχέδια, τα οποία ήταν και δικιά τους υποχρέωση και περιλαμβανόταν μέσα στην αρχική μελέτη. Και φυσικά πήραν από τον Δήμο αρνητική απάντηση στις 16 του 23. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το θέμα του τρίτου ψέματος είναι η απάντηση και η αλήθεια για το ποιο, για ποιο λόγο είμαστε ή καθυστέρησε όλη αυτή η διαδικασία και δεν έχουμε ακόμη μελέτη. Και πάμε τώρα στα ερωτήματα. Είχαμε τρεις τρία ψέματα που έπαιξαν πολύ την προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο δεν έκανε τίποτε ο Χρυσάβης, δεν το άφησε το κολυμπητήριο έτσι. Και το ερώτημα που θα φτιάξω, θα κάνω και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, πέραν των ερωτημάτων αυτών, τι θα έκαναν διαφορετικό. Τι θα έκαναν διαφορετικό, τι θα έκαναν πιο γρήγορα από ό,τι κάναμε εμείς. Εγώ πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στις τεχνικές υπηρεσίες. Τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες προχωρούν γρήγορα τις διαδικασίες. Και δεν είμαι από αυτούς που για να δικαιολογήσω τις απευθείας αναθέσεις που κάνουν και είναι διπλάσεις ουσιαστικά από αυτές που γινόταν το προηγούμενο διάστημα, κατηγορώ τις υπηρεσίες. Γιατί το άκουσα και αυτό. Το ακούσαμε και αυτό. Ότι για τις απευθείας αναθέσεις φταίνει υπηρεσίες. Γιατί είναι ανοργάνωτες, επειδή δεν ξέρουν να κάνουν μελέτες. Έλεος και το λέει αντιδήματος. Εγώ δεν θα κατηγορήσω. Και δεν κατηγόρησα ποτέ τις υπηρεσίες. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, έτρεξαν γρήγορα, αλλά βρήκαμε μπροστά μας διαδικασίες με ενστάσεις και προσφυγές που είχαν κάθε δικαίωμα να κάνουν κάποιοι. Έτσι γίνονται στα δημόσια έργα. Προφανώς υπάρχει ο 4412 που προβλέπει κάποιες διαδικασίες, τις αξιοποίησαν, τις εκμεταλλεύτηκαν κάποιες αυτές τις διαδικασίες και έκαναν τις προσφυγές που έχουν δικαίωμα να κάνουν. Αλλά αυτό να γυρνάει στον Δήμαρχο ή στην Δημοτική Αρχή μόνο και μόνο για να κερδίσουμε κάποιες ψήφους πάει πολύ. Όταν εσείς οι ίδιοι είστε, οι μέλη της παράταξης είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε όλη αυτή την καθυστέρηση με τον τρόπο που σας είπα και σε όλα αυτά που σας λέω. Δεν είναι λόγια. Υπάρχουν τα έγγραφα, υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία ζητούν απαντήσεις. Και ερχόμαστε τώρα στα τρία ερωτήματα τα οποία